Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τον Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη, τον κύριο Κωνσταντιάρα. Καλησπέρα, Υπουργέ. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα. Να είστε καλά, να ευχηθώ καλή στο νέα τηλεοπτική καλή σεζόν. Να είναι όλα καλά και, και εσείς να έχετε γενικότερα καλή δυναμή. Και για την πατρίδα μα. Και εσεί να έχετε καλύτερα. καλή δύναμη, γιατί έχετε ένα Υπουργείο το οποίο είναι ε, καθοριστικό για τι ζωέ μα. Δεν είναι υποχρεωτικό να είσαι στην επαρχία σε αγροτική περιοχή για να σε ενδιαφέρει αυτό που βγαίνει από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων. Στέκομαι και στο και γιατί όλα αυτά φτάνουν στο πιάτο μα. Και ένα πρώτο ερώτημα που θέλω να σα κάνω έχει να κάνει με την επικαιρότητα. Ε, και επειδή ξέρω ότι έχετε και ιδιαίτερη ευαισθησία εννοείται με την περιοχή, θέλω να ρωτήσω πρώτα απ' όλα για την εικόνα στον Παγασιδικό, Αν σα ανησύχησε ε, και αν έχετε και μια εικόνα και μια ενημέρωση γιατί γέμισε με ψάρια που φαντάζομαι είναι γλυκού νερού. Ε, γιατί είδαμε και ένα πινκ-πονγκ ευθυνών, αλλά αυτό που ανησυχεί του πολίτε είναι αυτή η εικόνα. Τι σημαίνει αυτό και αν εγκυμονεί και κάποιου κινδύνου ε, για, την, πολίτε, για τους πολίτες, για την υγεία τους, για αυτό που φτάνει ενδεχομένω στο πιάτος, για τον υδροφόρο ορίζοντα. Καταρχήν δεν νομίζω ότι σε κανένα μας είναι ευχαριστευτή η εικόνα και προφανώς και μας σοκάρει και μας δημιουργεί πολύ μεγάλη ανησυχία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωστόσο το θέμα που έγινε γνωστό από την προηγούμενη Κυριακή, το Σαββατοκύριακο περίπου, ε, ουσιαστικά είναι ένα ζήτημα το οποίο εξελίσσεται σε ό,τι αφορά τη συλλογή των νεκρών ψαριών και βεβαίω στην υγειονομική ταφή όπω προβλέπεται μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλά πολύ περισσότερο και τη διερεύνηση του τι ακριβώ έφταξε. Ξέρετε ότι ήδη τρέχει η εισαγγελική έρευνα, δηλαδή έχει διαταχθεί από την αρμόδια δικαστική αρχή η εξέταση όλου αυτού του ζητήματο. Ε, είναι ένα θέμα που τουλάχιστον με πληροφορίε που έχουμε συλλέξει ε, αφορά στο γεγονό ότι η αναγκαστική εκτόνωση νερών από την Κάρλα δημιούργησε αυτό το φαινόμενο που ενδεχομένω νωρίτερα υπήρχαν τα νεκρά ψάρια ήδη με στην Κάρλα για κάποιου λόγου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το να σα πω κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή ενδεχομένω δεν είναι γνωστό με βάση το τι ακριβώ έχει συμβεί, νομίζω ότι δεν είναι ούτε υπεύθυνο ούτε πολύ περισσότερο θα συμβάλει σε μια συζήτηση. Είναι κάτι το οποίο μα λυπεί όλου, κατά βάση. Δεν είναι αποδεκτό, για να μην χρησιμοποιήσω άλλε mm -hmm. λέξει, δεν χρειάζεται να το συζητάμε. Και πρέπει όλοι οι αρμόδιοι και όσοι έχουν, εν πάση περιπτώσει, η εμπλοκή ή την ευθύνη για αυτό το ζήτημα να τρέξουν όσο εικόνα, γίνεται περισσότερο. Για του κινδύνου προγκυμονή. Υπάρχουν κινδύνια, mm -hmm. αλλά επειδή υπάρχει μια δυνατότητα ουσιαστικά και με το θαλασσινό νερό να, να, να ανανεώνεται και mm -hmm. να δημιουργεί εντελώ διαφορετικά δεδομένα σε πολύ μικρό διάστημα, έχει σημασία η ταχύτητα με την οποία θα γίνει η περισυλλογή των νεκρών ψαριών και ο καθαρισμό, βεβαίω. Τη θαλάσσια περιοχή εκεί του Βόλου, αλλά πολύ περισσότερο, επαναλαμβάνω, να... Άρα... να δώσουμε μια διάσταση ότι τέτοια πράγματα Άρα... δεν πρέπει να συμβαίνουν Άρα, κύριε Υπουργέ, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα, γιατί υπήρξαν διάφορε παρανοήσει τι τελευταίε μέρε. Τα ψάρια δεν βρέθηκαν νεκρά επειδή είναι μολυσμένο ο παγασητικό. Σωστά. Υπάρχουν δύο συζητήσει. Κοιτάξτε, ναι. επ' αυτού. Ναι. Μία συζήτηση αφορά στο γεγονό ότι, και το λέω διότι ε, θέλω να είμαι ειλικρινή απέναντι σε προφανώ. Ναι. Δεν γνωρίζω ακριβώ πώ έχουν εξελιχθεί όλα αυτά τα θέματα. Με αποτέλεσμα να σα δώσω την απάντηση mm -hmm. που ενδεχομένω θα περιμένατε και εσεί ή και τελευταία σα. Υπάρχουν δύο εκδοχέ αυτή τη στιγμή: ότι πιθανότατα τα ψάρια οδηγηθήκαν νεκρά μέσα από την νεκροή από την Κάρλα στον Παγαστικό. Και υπάρχει και μια άλλη συζήτηση, η οποία αφορά στο γεγονό ότι τα, τα ψάρια του γλυκού νερού προφανώ δεν μπορούν να επιβιώσουν. Στο, Αυτό είναι το, το στο περιβάλλον του θαλασσιού νερού. Αλμυρού, Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά θα μπορούσαν και να συνδυαστούν ή θα μπορούσε να υπάρχει μόνο η μία περίπτωση το θέμα είναι, επαναλαμβάνω για μια φορά ότι είναι ένα πραγματικά λυπηρό φαινόμενο ακόμη και αν υπήρχαν νεκρά ψάρια μέσα στην κάρλα είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει αν να διερευνηθεί Αλλά μιλάμε για τόνους Φυσικά, Ποια. το θέαμα από μόνο του είναι αδιανόητο δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο από εμά που μπορεί να το αποδεχτεί. Πολύ δε περισσότερο οι άνθρωποι οι οποίοι διαμένουν εκεί στην εικόνα. περιοχή και μπορεί να βλέπουν αυτή την εικόνα, φαντάζομαι να καταλαβαίνει κανεί και την σημεί. αγανάκτησή του και την απελπισία του. Κύριε Υπουργέ, πότε θα έχετε μία σαφή εικόνα, γιατί τα αφήνετε όλα ανοιχτά από ό,τι καταλαβαίνετε. Είχαν αναλυφθεί πρωτοβουλίε ήδη από τη Δευτέρα από την περιφέρεια Θεσσαλία. Αυτή ήταν ε, ε, ουσιαστικά η εξέλιξη η οποία υπήρξε. <Συγγε> και νομίζω ότι ε, σε συνδυασμό βεβαίω με τον οργανισμό Λιμένα Βόλου. που. Νομίζω ότι είναι ο φορέα που έχει τη βασική ευθύνη για αυτό το, το θέμα. Γίνεται η προσπάθεια σιγά-σιγά του καθαρισμού. Η δεν είναι εύκολη η προσπάθεια. Υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία προκύπτουν. Ο, έχω ακούσει και φταίει, έχω, εγώ, και το έχω το ενημερωθεί το για διαφορετικέ διαδικασίε οι οποίε ε, ε, είναι οι διαδικασίε προσέγγιση του καθαρισμού αυτή τη στιγμή του Παγαστικού. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, κυρία Καλαγκερόπουλη, Αμφίβολα. Τώρα, να, να, πούμε και, λί, και, λίγο για την Πανόλη. Γιατί ήταν ένα και την ευλογιά πέρα... των εγωπροβάτων, είναι και τα δύο. Ε, το οποίο μέσα στο είχαν, καλοκαίρι. είχαν όλα μαζί, όπω ε, Ναι, απασχόλησε πάρα πολύ. Κοιτάξτε, με την Πανόλη, νομίζω ότι ήδη τα δείγματα τη επόμενη περίοδου είναι αρκετά ενθαρρυντικά. Και το λέω αυτό γιατί ενώ εμφανίστηκε για πρώτη φορά από τι 11 Ιουλίου, είχαμε την πρώτη επίσημη καταγραφή κρούσματο στην Περιφερειακή ενότητα των Τρικάλων, περίπου στην περιοχή τη Καλαμπάκα. Σήμερα που μιλάμε, ουσιαστικά έχουμε καθαρέ περιοχέ, έχουμε τα τελευταία κρούσματα τα οποία διαπιστώνουμε και τα οποία περιμέναμε με βάση την ηχνηλάτηση η οποία είχε γίνει. Και θέλω να πιστεύω ότι αν όλα εξελιχθούν με βάση αυτή τη γραμμική εξέλιξη που δημιουργείται από εδώ και πέρα, ότι περίπου μέχρι το τέλο Σεπτεμβρίου θα έχουμε ξεπερδέψει την Πανόλη. Γίνονται έλεγχοι δηλαδή. Θα σα πω, πω ότι σήμερα μόλι λάβαμε την επιστολή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ήρθε και έκανε τον έλεγχο όλων των διαδικασιών τη αντιμετώπιση τη Πανόλη. Και θα σα πω ότι είναι πολύ τιμητική για τη χώρα μα, με βάση τη μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε μέχρι τώρα, τον τρόπο με τον οποίο έδρασε γενικότερα και το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη σε συνδυασμό με την Περιφέρεια Θεσσαλία, γιατί τη δεδομένη χρονική στιγμή αφορούσε στον έλεγχο ε, των ε, όλων αυτών των επιχειρήσεων που κάναμε στο επίπεδο τη Θεσσαλία. Αλλά βεβαίω θα σα πω ότι και από εκεί και πέρα Ό,τι κρούσμα διαπιστώθηκε, βγήκε στην πραγματικότητα από την ειχνηλάτηση του Υπουργείου. Με άλλα λόγια, αυτή τη στιγμή καταφέραμε να αφενώσουμε να περιορίσουμε την επέκταση τη πανόλη που ήταν το πρώτο και μεγάλο ζητούμενο για να διατηρήσουμε το ζωικό μα κεφάλαιο. Έχουμε πολύ μικρή απώλεια ζωικού κεφαλαίου. Μιλάμε περίπου για 25.000 θανατώσει εγωπροβάτων. Αντιλαμβάνεστε ότι η Ρουμανία με αντίστοιχο, ίσω και λίγο μικρότερο ζωικό κεφάλαιο, έχει οδηγηθεί στη θανάτωση περισσότερων από 250.000 ζώων αντίστοιχα, ενώ ανακοίνωσε κρούσμα μια εβδομάδα μετά από εμά. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι κάτι Έγινε με σωστό τρόπο και έγινε με την πραγματικά ουσιαστική, την, την άκοπη πραγματικά προσπάθεια όλων των κτηνιάτρων των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη. Μια μία και παράμετρο ακόμα, να βάλουμε και για το πιο πρόσφατο ακόμα, και για την ευλογιά των την ευλογία, προβάτων, θα σας Για την ευλογιά των κτηνοτρόφων. Νομίζω έχουν θανατωθεί 796 ζώα. Κρούσματα ευλογιά, ναι, αυτή τη στιγμή είναι μικρό ο αριθμό ναι. που μιλάμε, αλλά κρούσματα ευλογιά καταγράφηκαν στην περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Και από την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε εκεί ο αρμόδιο υφυπουργό που έχει την αρμοδιότητα, ο κύριο Κέλλα, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Στατάκο. Και πραγματικά οργώσαν όλο τον νομό Καταγράφοντα το τι ακριβώ συμβαίνει, αλλά βεβαίω και ενημερώνοντα τον κτηνοτροφικό κόσμο. Είμαστε αρκετά αισιόδοξοι για την αντιμετώπιση τη ευλογιά, αφενό μεν γιατί είχαμε την εμπειρία μια προηγούμενη περίοδου. Είχε καταγραφή, είχαν καταγραφεί κρούσματα ευλογιά στη Φθιώτιδα, στην αρχή του χρόνου και κλείσαμε αυτόν τον κύκλο περίπου 5-6 μήνε μετά. Επίση, ο νομό Εύρου είναι ένα νομό που κατά κάποιον τρόπο έχει μεγάλη εμπειρία, ακριβώ λόγω τη γεωγραφική του θέση, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση των ζωονόσων, ενώ ότι πολύ εύκολα. Βρέθηκε αντιμέτωπο και στο παρελθόν με ζωνόσου που κατάφερε να αντιμετωπίσει. Και βεβαίω το γεγονό ότι βρίσκεται ακριβώ στη γωνία τη χώρα, ενώ γεωγραφικά, μα βοηθάει να δημιουργήσουμε όλε αυτέ τι ζώνε, ούτω ώστε να μην Για υπάρχει η μετακίνηση του ιού τη ευλογιά. Είναι αντίστοιχη η περίπτωση με την Πανόλη. Ο ιό τη ευλογία είναι πιο ανθεκτικό, είναι ένα DNA-ιό. Ο ιό τη Πανόλη είναι RNA-ιό, που σημαίνει ότι η ανθεκτικότητά του είναι πολύ μικρότερη. Ωστόσο, με το ίδιο περίπου πρωτόκολλο. Με δεδομένο ότι δεν προκαλεί κανένα απολύτω ζήτημα στην ανθρώπινη ε, υγεία. Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Δεν κολλάει στον άνθρωπο. Δεν κολλάει σε κανένα άλλο ζώο πέραν των εγωπροβάτων. Και βεβαίω, με βάση το πρωτόκολλο που υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Οδηγία, θέλω να πιστεύω ότι και εκεί θα έχουμε. Θα έχουμε και αρκετά επιτυχημένη επιχείρηση είναι... στην αντιμετώπιση. Είναι σημαντικό αυτό που ρωτάει η Ελένη για δεν το ζώα. Πώ θα αποζημιωθούν οι. κτηνοτρόφοι. Οι κτηνοτρόφοι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που με ρωτάτε και συμφωνώ μαζί σα. Κοιτάξτε, υπάρχει μια εντολή του Πρωθυπουργού να, να στηρίξουμε με κάθε δυνατό τρόπο τον κτηνοτροφικό κόσμο. Και δεν σα το κρύβω ότι και αύριο θα υπάρξει μια πρώτη σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων σχετικά με τον προσδιορισμό ή την να επιχειρήσουμε να, να προσδιορίσουμε τι αποζημιώσει που θα λάβουν και για τα ζώα τα οποία έχουν θανατωθεί, αλλά βεβαίω και για την απώλεια εισοδήματο που όλο αυτό το χρόνο είδαν να υπάρχει στη δική του επαγγελματική επιχειρηματική δραστηριότητα. Υπάρχει μια φιλοσοφία στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Η Ελλάδα δεν είναι μια κρεατοπαραγωγό χώρα, είναι μια γάλακτο παραγωγό. Εμά μα ενδιαφέρει πάρα πολύ η παραγωγή τη φέτα, τη κριτική γραβιέρα. Τα ζώα είναι παραγωγικά από τον Οκτώβριο και μετά. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο μέχρι τον Οκτώβριο, ακριβώ για να παραμείνουμε σε υψηλά επίπεδα παραγωγή. Είναι πολύ σημαντικό. Και για του ίδιου του κτηνοτρόφου και πάρουν. για τι τοπικέ το κοινωνίε και για την εθνική οικονομία. Σα είπα λοιπόν θα πάρουν αποζημιώσει τέτοιε που θα αντικαταστήσουν το ζωικό κεφάλαιο που έχουν χάσει. Αυτό το ξεκαθαρίζω και Ωραία. αυτό θα είναι απολύτω εμφανέ. Είναι η σαφή οδηγία του Πρωθυπουργού προ αυτή την κατεύθυνση. Mm. Αλλά βεβαίω και από την άλλη πλευρά θα φροντίσουμε να βρούμε τον τρόπο να ενισχύσουμε του κτηνοτρόφου και με το απολεσθέν εισόδημα που είχαν αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Mm. Διότι λοιπόν, ήταν αναγκασμένοι να μην μετακινούν ζώα, να μην μπορούν να τα οδηγήσουν στα σφαγεία. Πότε Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ύψος... μια απώλεια εισοδήματο να, μην, να χρησιμοποιούν ζωοτροφέ και να μην τα βγάζουν έξω να βόσκουν τα ζώα, Η... που και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Λε, πότε θα έχετε... Υπάρχει μια απώλεια εισοδήματο. Υπάρχει μια απώλεια εισοδήματο για το ύψο των αποζημιώσεων και για το χρόνο. Δηλαδή πότε θα ξέρουν οι άνθρωποι θα πάρω ο, τόσο ο ανάλογα με αυτό. Ο πραγματικό χρόνο θα έπρεπε να ήταν με την ολοκλήρωση τη αντιμετώπιση. Και το λέω αυτό για να υπάρχει Εντάξει, αυτό δεν είναι παράλογο καταγράφη. που λέτε. Δεν είναι. Αλλά τι... επειδή ακριβώ βρισκόμαστε στο τέλο, ναι. θέλω να πιστεύω, επαναλαμβάνω, ναι. ότι βρισκόμαστε στο τέλο όλη αυτή τη προσπάθεια για να περιορίσουμε και να τελειώσουμε την πανόλη, είμαστε στο σημείο για να αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Εγώ νομίζω ναι. ότι τι επόμενε 10-15 μέρε θα έχουμε προσδιορίσει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο Όλα αυτά τα οποία ε, θα, θα είναι η πραγματική στήριξη και η πραγματική βοήθεια στον κτηνοτροπικό κόσμο. Η συνάντηση που είχατε χθε με τον προηγούμενο Υπουργό, τον κύριο Αβγενάκη, και, κρι, ε, και κριτικού κτηνοτρόφου. Αφορούσε αυτό. Και τον κύριο Κεφαλογιάννη. Αφορούσε βέβαια, το θέμα αφο, αυτό. Ένα αφο. κεφάλαιο ήταν και αυτό. Ένα βασικό κεφάλαιο ήταν και αυτό. Ξέρετε ότι ειδικά ο νομό Ηρακλείου ήταν ένα από του νομού που είχαν καταγραφεί κρούσματα Πανόλη. Οι υπόλοιποι τρει νομμοί τη uh, Κρήτη δεν είχαν Άφη. τέτοιο θέμα έχει απελευθερωθεί ουσιαστικά η μετακίνηση των ζώων. Βέβαια με κάποιε προποθέσει και με κάποιου περιορισμού και η δυνατότητα να οδηγηθούν σε σφαγεία σε περιφερειακέ ενότητε που δεν είχαμε κρούσματα μέχρι τώρα. Είμαστε σε μια σκέψη το τέλο τη εβδομάδα, με πολύ σοβαρή επιτήρηση και με πολύ μεγάλη προσοχή, να δημιουργήσουμε ακόμη μια ζώνη απελευθέρωση τέτοιου είδου διαδικασιών, Μάλιστα. ακόμη και σε νομού που αυτή τη στιγμή ε, ήταν νομοί που είχαν καταλάβει κρούσματα από Κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ, που το τελευταίο διάστημα ακούω από τους υπουργούς σας να εκπέμπουν ένα SOS. Πρώτο σέλιδα είναι πολλά. Λειψιδρία. Ε, μιλάμε για πραγματικά εφιαλτική κατάσταση αν δεν βρέξει και φέτος το χειμώνα. Θέλω να μου πείτε τι έχετε εισηγηθεί στον Πρωθυπουργό ενώ ψιδεθ, για αυτό το θέμα και αν υπάρχουν και κάποιες δράσεις ή κάποιες αποφάσεις που θα λάβει το Υπουργείο σας και από ό,τι ξέρω το θέμα αυτό πια το συζητάτε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Νότου με αφορμή την ΕΑΚΑΠ πολύ σωστά το επισημαίνετε. κοιτάξτε, ε, αν η ζωνώση ή οι καταβολέ των αποζημιώσεων είναι ένα ζήτημα το οποίο έρχεται κάθε φορά να το αντιμετωπίσουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, το θέμα τη επάρκεια, ειδικά του αρδευτικού νερού, είναι ένα ζήτημα το οποίο ενώ έχει ξεκινήσει να εμφανίζεται εδώ και δύο-τρει δεκαετίε, είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζεται με έναν ολιστικό σχεδιασμό. Βεβαίω, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινή. Ο Ντάνιελ ήταν η αφορμή κυρίω θα αναζητήσουμε την αντιπλημμυρική προστασία τη Θεσσαλία, όπου η διαπίστωση τη μελέτη που έκανε η Ολλανδική εταιρεία ήταν πω το πρόβλημα που θα έχουμε και θα είναι ακόμη μεγαλύτερο από τα αντιπλημμυρικά έργα είναι η αδυναμία του να έχουμε επαρκή υδάτινου πόρου, κυρίω για την άρδευση, σε μια περιοχή που κατά γενική ομολογία είναι η καρδιά τη παραγωγή ουσιαστικά τη πατρίδα μα. Μιλάω για το Θεσσαλικό κάμπο. Εκεί λοιπόν στην πραγματικότητα αναδείχθηκε με, με τον πλέον ηχηρό τρόπο ένα ζήτημα το οποίο ναι μεν το γνωρίζαμε, ναι μεν το συζητούσαμε μεταξύ μας, αλλά ποτέ δεν είχαμε διαπιστώσει με επιστημονικό τρόπο την πραγματική του διάσταση. Και εδώ για πρώτη φορά γίνεται μια ολιστική διαχείριση του ζητήματο. Τόσο με τη σύσταση ενό οργανισμού που θα έχει την ευθύνη και των αντιπλημμυρικών έργων, αλλά και τη επάρκεια των υδάτινων πόρων για την άρδευση. Μιλάω για τον Ο τον Οργανισμό Διαχείριση Ιδάτων Θεσσαλία, ο οποίο στελεχώνεται αυτέ τι μέρε και ξεκινάει πλέον τη δουλειά του. Και βεβαίω με την ίδια ακριβώ λογική. Πρόκειται να, να παρέμβουμε σε περιφέρειες οι οποίε έχουν αντίστοιχο πρόβλημα. Πριν περίπου ένα μήνα βρέθηκα στην Κρήτη. Είναι μια περιφέρεια που έχει αντίστοιχα ζητήματα. Ηταν και αυτό ένα από τα θέματα mm. συζήτηση που είχαμε με τη συνάντηση των κτηνοτρόφων από την Κρήτη χθε. Και βεβαίω ε, με την ίδια λογική. Η Ολλανδική Εταιρεία θα μα παραδώσει μια μελέτη σε ευλογο διάστημα, σε 10 μήνε περίπου, προκειμένου να ξεκινήσουμε μια αντίστοιχη διαδικασία διαχείριση νερών στην Κρήτη. Αν με ρωτάτε, ξέρω ότι τα προβλήματα υπάρχουν στην Πελοπόννησο, υπάρχουν στη Δυτική Ελλάδα, υπάρχουν στο Λεκανοπέδιο τη Αττική, υπάρχουν στη Στερεά. Εκεί λοιπόν πρέπει να πανεύουμε με έναν τρόπο ολιστική διαχείριση των νερών. Επίση θα σα πω ότι η κυβέρνηση έχει κάνει ήδη τα πρώτα βήματα και με την κατασκευή μεγάλων έργων ΣΔΙΤ που αφορούν σε φράγματα θα δώσουν πολύ αρδευτικό νερό ή κλειστά δίκτυα άρδευση. Ήδη πρόκειται από τι αρχέ Σεπτεμβρίου και ανά δύο-τρει μέρε να βγαίνουν στον αέρα έξι από τα πολύ μεγάλα έργα ΣΔΙΤ, τα οποία η μελέτη των οποίων εκπονήθηκε τα προηγούμενα δύο χρόνια και θα δώσουν πραγματικά αρκετό αρδευτικό νερό και καλύτερη δυνατότητα διαχείριση άρδευση. Είναι έργα που θα γίνουν στη Θεσσαλία, θα γίνουν στο, στην Αλμοπία, θα γίνουν στον Έστο, θα γίνουν στην Καλαμάτα, θα γίνουν στην Κρήτη, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη τη Ελλάδο. Και ταυτόχρονα, με βάση τη μελέτη που υπάρχει. Υπάρχει από την Ολλανδική Εταιρεία, ειδικά για τη Θεσσαλία. Έχουν προτεραιοποιηθεί πολλά μεγάλα και σημαντικά έργα. Φράγματα τα οποία θα γίνουν. Θα, θα λειτουργήσουν προς. πρώτα απ' όλα αντιπλημμυρικά, αλλά θα κρατήσουν και νερό και να υπάρχει επαρκέ αρδευτικό ένα νερό. Ένα υποερώτημα στη μεγάλη εικόνα που πολύ σωστά έβαλε ο Δημήτρη πριν για τη λειψιδρία. Εγώ άκουσα πριν λίγε μέρε τον κύριο Καπούνη από την Άξο, τον πρόεδρο του αγροτικού συνεταιρισμού. Και θέλω να το συσχετήσω αυτό με τα αγροτικά προϊόντα. Λέει, εμεί στο τέλο δεν θα μπορούμε να έχουμε πατάτα. Τώρα πατάτα να που είναι ένα σημείο αναφορά σε σχέση με τα πρώτα προϊόντα και ειδικά με τι πατάτε. Ανησυχεί το ότι εξαιτία τη λειψιδρία μπορεί να έχουμε και έλλειψει προϊόντων αλλά και αύξηση των τιμών. Τέξε, καταρχήν πρέπει να, είμαστε, να, να, έχουμε τη μεγάλη εικόνα και σωστά το θέσατε, κύριε Πιέρο. Η μεγάλη εικόνα τι λέει, ότι για να έχω πρωτογενή τομέα πρέπει να έχω επάρκεια και υδάτινων πόρων. Mm. Πέραν όλων των άλλων, πέραν των κλιματολογικών ή εδαφολογικών συνθήκων, οι υδάτινοι πόροι είναι ένα βασικό κεφάλαιο για την καλλιέργεια και για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο εκ των προτέρων είναι μια προϋπόθεση σοβαρής παραγωγής και σοβαρής λειτουργίας του πρωτογενού στομέα. Το δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλέ ιδιαιτερότητε οι οποίε προφανώ μεγεθύνονται με την κλιματική αλλαγή είναι, αν θέλετε, ο πραγματικό λόγο που μα βάζει στην απόλυτη ανάγκη προτεραιοποίηση τη αντιμετώπιση όλων αυτών των ζητημάτων. Mm. Μάλιστα για τα νησιά, μια και αναφερθήκατε. Ναι, το λέω γιατί όταν ακού την άξονα, λένε λέμε δε θα υπάρχει, θα ανάξο, υπάρχει, δεν θα έχουμε πατάτα ανάγκη. Υπάρχει, υπάρχει ενδεχομένω like. ένα διαφορετικό μοντέλο διαχείριση. Διότι τα νησιά, αφενό για τα νησιά, πρέπει να δημιουργηθεί η δυνατότητα τη διαχείριση των όποιων βρόχινων νερών. Δηλαδή να μπορούν να κρατηθούν και βέβαιω μετά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άρδευση, ενδεχομένω τα νερά των βιολογικών καθαρισμών πλέον θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και όχι να πετιούνται. Και ακόμη και η αφαλάτωση πρέπει να αναζητηθεί ω μια διαδικασία ή ω μια μέθοδο που θα ενισχύσει την επάρκεια του, έργα του αδευτικού ή... νερού. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Τώρα θα πάμε. Ένα, ένα, λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό να ρωτήσω λίγο αν φοβάστε αυξήσει, γιατί αυτό αφορά όλο τον κόσμο. Ε, δεν θα με μπορούσε να μην υπάρχει φόβο γι' αυτό. Κοιτάξτε, πρέπει Για να είμαστε ειλικρινεί μεταξύ μα. Προφανώ υπάρχει φόβο γι' αυτό που λέτε. Γι' αυτό και τρέχουμε και τρέχουμε πραγματικά με πολύ γρήγορου ρυθμού. Θα σα πω ότι όμω προφανώς δεν αλλάζει κάτι, ούτε γίνεται ένα έργο που μπορεί να χρειάζεται μια δεκαετία με μαγικό ραβδί ή πέντε χρόνια με μαγικό ραβδί, διότι όταν μιλάμε για την κατασκευή Τέτοιων έργων, τέτοιου μεγέθου έργων, αντιλαμβάνεστε και υπάρχει βέβαια μια ευνομούμενη συντεταγμένη δημοκρατικά ε, πολιτεία. Αντιλαμβάνεστε ότι οι χρόνοι οι οποίοι χρειάζονται μέσα από διαδικασίε ελέγχου, νομιμότητα και βεβαίω διαγωνιστική διαδικασία, περιβαλλοντικών αδιαδοτήσεων, όλα αυτά τα οποία είναι η προπόθεση προκειμένου να γίνουν αυτά τα έργα, προφανώ δεν είναι χρόνοι που εξαντλούνται από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτά που λέτε ότι θα ανακοινωθούν από Σεπτέμβριο και μετά. Δεν θα πόσο... ανακοινωθούν αυτά. Είναι όριμα έργα, βγαίνουν σε διαγωνιστική διαδικασία. Σε πόσο τελειώσει. διάστημα θα ολοκληρωθούν. Κοιτάξτε, κάθε έργο έχει διαφορετικό χρόνο. Από τη στιγμή όμω που μπαίνουμε στη λογική τη κατασκευή του και επειδή όλα αυτά έχουν και ένα, μια αναφορά στο Ταμείο Ανάκαμψη, δηλαδή ένα ποσό yeah. καλύπτεται το Ταμείο Ανάκαμψη, είναι μπροστοβαρή έργα με, με ορόσημα. Άρα λοιπόν η πρώτη φάση των έργων πρέπει να είναι σίγουρα ολοκληρωμένη μέχρι το τέλο του 2026. Και αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα από τότε, αν, ε, αν θα υπάρξει ένα πολύ μικρό ακόμη χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των έργων, δεν θα είναι έργα πάντω τα οποία θα χρειαστούν πάρα πολύ μεγάλο χρόνο. Άχι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έλα, έλα. Αλλά αν με ρωτάτε για το τι χρόνο μπορεί να χρειάζεται για να γίνει ένα φράγμα, αντιλαμβάνεται κανεί ότι για να μιλήσουμε σήμερα, για να γίνει μια μελέτη, για να πάρει την περιβολοντική αδειοδότηση και να γίνει η κατασκευή του έργου, μιλάμε στην καλύτερη των περιπτώσεων για τρία-τέσσερα χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έλα. Κύριε Υπουργέ, σας ακούω να μιλάτε προφανώ για το Υπουργείο σα ε, και για όλα αυτά τα οποία θα κάνει η κυβέρνηση. Ε, ωστόσο, την ίδια στιγμή ε, οι πρώτε δημοσκοπήσεις δείχνουν ε, τη Νέα Δημοκρατία ε, να κάθεται γύρω στο 22%. Και όχι μόνο αυτό. Ε, είδαμε πριν από μερικέ μέρε την κυβέρνηση να παραγυρίζει για 30 λεωφορεία και την ίδια στιγμή να κόβεται το επίδομα ανεργίας. Ε, πώς, μπορούμε να, πώς συνδυάζονται όλα αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε, από την πρώτη στιγμή που στο τιμόνι της χώρας βρέθηκε η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και φυσικά μιλάω μετά τις εκλογές του 2019, οριοθετηθή, οριοθετηθήκαν κάποιοι στόχοι οι οποίοι αφορούσαν στο πώς θα κάνει κανείς πραγματικά καλύτερη τη ζωή των Ελλήνων πολιτών προφανώς έπρεπε να κλείσουμε τον κύκλο της εξάρτησής μας από όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούσαν στην οικονομική κρίση, η οποία είχε πολλά απόνερα και πολλά απότοκα. Και νομίζω ότι αυτό το καταφέραμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η ελληνική οικονομία έγινε παράδειγμα αναπτυσσόμενη οικονομία. Κύριε Υπουργέ, όταν δεν υπάρχει υγεία, μη Ο μη τα λεπτάκι, προβλήματα τα... στην υγεία είναι Εγώ θα σα απαντήσω σε ό,τι και, λοιπόν, και να με ρωτήσετε. Αν πείσετε θα την Ελένη, η ώρα είναι σε τροχιά ανάπτυξη. Απλώ θέλω να, δω, να, να βάλουμε σε μια σειρά. Να το δω αυτό. Θέλω να βλέπω και άρα καλογερμανικά. Θέλω να το δω, δω. αυτό. Έχω πραγματικά την απόλυτη διάθεση να το Έχω πάρει ποπκόρν και περιμένω τώρα. Για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Το γεγονό ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει εξηγιάνει την οικονομία τη διότι είναι μια από τις χώρε που ήταν παράδειγμα σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε μια οικονομική κρίση, δεν είναι αν θέλετε μια Τώρα, θέση την οποία ισχυρίζεται η κυβέρνηση, ποιος είναι ποιος μια θέση ποιος. την οποία επιβεβαιώνει Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβεβαιώνουν οι ίδιοι οι δείκτε. Τι, η λοιπόν... η διαχει... Τι διαχειρίστηκε η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία μα έβαλε στην κρίση μαζί με το Πασόκ. Παλλον κάτι έχετε μπερδέψει. Διότι αν Ος θυμηθείτε ποια ήταν η ζωή των Ελλήνων πολιτών το 2019, ποια ήταν η δική του οικονομική πραγματικότητα. πραγματικότητα Πού βρισκόταν η χώρα. Μνημονια, η χώρα, κυρία Καλογεροπούλου, το 2019 βρισκόταν στην απόλυτη ανυπολιψία. Εκτό αν θυμηθείτε να μου πείτε πόσε επενδύσει γίναν. Αν θυμηθείτε να μου πείτε. Αν θυμηθείτε λοιπόν να μου πείτε πόσε επενδύσει γίναν την περίοδο τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι βέβαιο ότι θα συμφωνήσουμε. θα μου πείτε, 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 πείτε πόσε επενδύσει γίναν την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ θα μου πείτε ποιο έδινε ψήφο εμπιστοσύνη στην, ε, στην, Ελλάδα μνημόνια, κύριε, από το 2015 μνημόνια, στο 2019. Θα, κύριε, θα μου πείτε που ήταν ο κατώτατο μισθό. Θα μου πείτε που ήταν ο κατώτατο μισθό το 2019. Θα μου πείτε ποια ήταν η αγοραστική δύναμη του Έλληνα πολίτη το 2019. Θα μου πείτε που βρισκόταν η αγορά των ακινήτων το 2019. Δυνατόν, θα δυνατόν, μου πείτε δυναστε... πού βρισκόταν η αγοραστική δύναμη του Έλληνα Πολίτη το 2019. Αν λοιπόν τα απαντήσουμε καλά, όλα αυτά, ότι μιλάμε θα συμπεράσουμε ότι τα βγαίνουν εύκολα. Μη μου θέτετε ερωτήματα που δεν έχουν απάντηση. Ε, ναι, αλλά αν ε, μου λέτε τώρα ότι, ρωτάω, ότι η Ελλάδα δυνατόν, βγήκε από τα μνημόνια την περίοδο διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώ κάτι δεν αντιλαμβανόμαστε καλά. Μα προφανώ η χώρα βγήκε από τα μνημόνια. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι γνωστά. Είναι η γνωστή λογική και των προγραμμάτων της ΔΕΦ και των 14. Αλλά εδώ μας παρουσιάζονται τεχνικοί της επαγγελίας, θα κάνει αυτό η θα, μέρη, θα κάνει το η ξέρετε θα... καλά ότι εγώ. τα έχει καταδικάσει ο ελληνας και, 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 και η ευτυχώς άρχισε ο κόσμος να αντιλαμβάνεται καλά. και γι' αυτό στη δημοσκόπηση έχετε φτάσει Υπουργέ, 22%. Προσπαθεί και ο, ο Δημοκρατής κάθε αν να αλλά δεν τα έχει καταφέρει. Ότι ο κόσμο δεν αντιλαμβάνεται. <laughs> <laughs> εγώ είσα, πιστεύω εγώ... ότι αντιλαμβάνεται. Αυτό λέω. Γι αυτό ο <στολίξε> κόσμο εξακολουθεί να έχει <στολίξε> πρώτη <νόημα>. δύναμη τη <στολίξε> Νέα Δημοκρατία στη δική του <στολίξε> επιλογή, κυρία Καλογεροπούλου. Γι' αυτό οι Έλληνε πολίτε επικροτήσαν την κυβέρνηση δίνοντά τη μεγαλύτερο ποσοστό ένα χρόνο πριν στι εθνικέ εκλογέ. Γι' αυτό τα κόμματα τη αντιπολίτευση, αντί να κερδίσουν την όποια πολιτική φθορά τη κυβέρνηση, πετύχαν μικρότερα εκλογικά ποσοστά. Το Πασόκ είναι σε μια διαρκή εκλογική περίοδο και η Νέα Δημοκρατία αντί να εισπράττει είναι στο 22%. Ε, φαντάζομαι δεν δε φταίμε γιατί το Πασόκ δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια κρίση στο στην κοινωνία, Λέβαια. η ακρίβεια Λέβαια. απασχολεί πάρα πολύ τον Λέβαια. κόσμο. Και εσύ μην το ε, δημοσκόπηση του και αυγούστου. Η αυγούστου. αυγούστου Η ακρίβεια αυγούστου. για την οποία μιλάτε, με αριθμού δεν επιβεβαιώνεται. Και το λέω αυτό γιατί. ο Όχι, αυτό είναι με την Ελένη. Άμα πα στο σούπερ μάρκετ, με την Ελένη Ο το Ο μέσο πληθωρισμό στην Ελλάδα είναι 14% ενώ ο μέσο πληθωρισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 16,7%. Και βεβαίω στα τρόφιμα υπάρχει μια διαφοροποίηση, αυτή είναι η πραγματικότητα. Που και εκεί ακόμη έχουμε καταφέρει να έχουμε μικρότερο πληθωρισμό σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Πληθωρισμό με το μέσο όρο. Αυτό, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει μια η γενικότερη συζήτηση για την ακρίβεια. Λε και η ακρίβεια είναι μόνο στην Ελλάδα. Αυξίδι, Δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα έχουν δηλαδή, στην Ευρώπη η ακρίβεια. Μήπω έχετε τι δει τι γίνεται στην Ισπανία. Εμένα τι με νιάζει, τι έχετε δει τι γίνεται στην Ισπανία. Νιάζει, τι κάνω εγώ. Έχετε τι δει τι έγινε με την κατάργηση του ΦΠΑ στην Ισπανία. Τα έχετε δει αυτά. Γιατί όλοι έρχονται ω αυτόχοιποι εντό εισαγωγικών γνώστε των να ακούν οτιδήποτε. Εντάξει. Εγώ και οι συμπολίτες. Για να τα βάλουμε σε μια σειρά, κύριε Καλαγκεροπούλου. Οι Έλληνε πολίτε και βλέπουν και κρίνουν. Και φαντάζομαι oh. ότι αυτοί είναι αυτοί που τελικά επιλέγουν και αποφασίζουν. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία στο χώρο τη κεντροαριστερά και καταλαβαίνω ότι τα κόμματα τη αντιπολίτευση <Ρι> αυτή την περίοδο περνάνε μια έντονη περίοδο εσωστρέφεια. Προφανώ δεν φταίει ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε η κυβέρνηση. Γι' αυτό <Ρι> όταν βρουν το δρόμο του, μακάρι να <Ρι> το βρουν το συντομότερο δυνατόν γιατί εμεί θέλουμε να έχουμε αντιπολίτευση, γιατί αυτό μα βοηθάει να γινόμαστε καλύτεροι. <Ρι> Προφανώ <Ρι> θα έχουμε και διαφορετικέ πολιτικέ εξελίξει. <Ρι> Ωστόσο, μέχρι τότε νομίζω ότι οι Έλληνε πολίτε ξέρουν πως μόνο μια παράταξη και μόνο ένας πολιτικός αρχηγός μπορεί να τους οδηγήσει σε ένα καλύτερο αύριο. Υπουργέ, να σα ευχαριστήσουμε πολύ. Νομίζω ότι ήταν και φιλότιμη η προσπάθειά σα να συμφωνήσετε με την Ελένη. Δεν τα καταφέρατε. Ελπίζω σε μια επόμενη κουμπί. Μάλλον δεν θα σα καταφέρω. Αλλά όπω ε, το βλέπει ο καθένα. Όπω το βλέπει και όπω το αντιλαμβάνεται ο καθένα. Με ένα ολόκληρο χρόνο. Καλά, εδώ είμαστε. Δεν πρέπει να συμφωνούμε γιατί συμφωνούμε. Όχι, δεν είπα να συμφωνούμε, απλά να ακουγόμαστε. Μια χαρά. Ευχαριστούμε κύριε Τσιάρα. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ανοίξουμε την πολιτική αντιπαράτηση όπω κάνουμε κάθε βράδυ πίσω από τι γάμε.